Το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη λειτουργική σχέση που έχουμε αναπτύξει με τον OPA, δηλαδή την Ένωση όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών μέσων που έχουν διαδικτυακή παρουσία. Είναι τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση της διαδικτυακής ενημέρωσης, των νέων τεχνολογιών γενικότερα στην ενημέρωση, που μέσα από αυτή τη σχέση περιμένουμε να γεννηθούν πολλά πράγματα. Γιατί είναι τελικά τόσο σημαντικό οι τρόποι που επικοινωνούμε? Τελικά δεν θα πω το τετριμένο ότι είναι μόνο υπόθεση δημοκρατίας, μόνο υπόθεση ποιότητας ζωής, αλλά έχει να κάνει ακόμα και με τον αποκλεισμό. Δηλαδή, καθώς η ενημέρωση περνάει σε μια εποχή όπου χρειάζεται να επενδύσεις στην ουσία στη τεχνολογία, αν θες να είσαι ενήμερος και όχι ανήμερος με όσα συμβαίνουν γύρω σου, πρέπει στην ουσία να εκπαιδευτείς, ένα, το κρατούμενο, και το δεύτερο, να έχεις την ευμάρεια που θα επιτρέπει να έχεις τις συσκευές οι οποίες σε βοηθάνε να είσαι ενήμερος. Επομένως, γεννιούνται μια σειρά από κοινωνικά θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, αφορούν από τον αποκλεισμό μέχρι το περιεχόμενο, το οποίο είναι προνομιακό, δίνεται με ειδικούς όρους. Αυτό ήρθαμε να συζητήσουμε. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μια ομάδα ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και φοιτητών από την Ελλάδα διοργανώνει στην ουσία μια τέτοια συνάντηση με μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα για να συζητήσουν αυτά τα θέματα εχμής, τα οποία είναι αναπόδραστα. Γιατί είναι αναπόδραστα? Γιατί υπάρχει η άλλη όψη του φεγγαριού, είναι η εξής, ότι όταν μιλάμε για ελευθερία του τύπου, πρέπει να μιλάμε για οικονομικά ανεξάρτητο τύπο. Και όλα δείχνουν ότι ο τρόπος πλέον για να μείνει χειραφετημένος και ανεξάρτητος ο τύπος και η ενημέρωση περνάει μέσα από τα έσοδα δια των νέων τεχνολογιών. Πεθαίνει το χαρτί, πεθαίνουν οι εφημερίδες. Τα μέσα ψάχνουν νέους τρόπους για να μπορέσουν να μείνουν ζωντανά, για να μπορέσουν να πληρώνουν τους δημοσιογράφους, για να μπορέσουν να προσφέρουν ποιοτικό περιεχόμενο και για να μπορέσουν το κυριότερο να μείνουν ανεξάρτητα. Τελικά συμμετέχουμε σε αυτή την κουβέντα. Και με βάση αυτή την κουβέντα θα δούμε πού ακριβώς πηγαίνει ο τύπος. Και όπως είπα, πρόκειται για ένα εκκρεμές που πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της ελεύθερης πρόσβασης στο περιεχόμενο, της ανεμπόδιστης πρόσβασης σε ποιοτικό περιεχόμενο και της νέας ανάγκης, ανέκαθεν υπήρχε τώρα μεγαλύτερη από ποτέ, των μέσων να επιζήσουν, να είναι κερδοφόρα και να είναι ανεξάρτητα. Ελπίζω ότι θα συμβεί το καλύτερο και θέλουμε να συμμετέχουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να παρακολουθούμε, να προσφέρουμε σε αυτή τη διαδικασία.